Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου οχήματος σημειώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οδό Αμερικής 4, στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Είχαν προηγηθεί προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στην ιστοσελίδα Ζούγκλα και στην εφημερίδα των συντακτών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και των πυροτεχνουργών. Τα μέλη της Αντιτρομοκρατικής άρχισαν ήδη τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από την περιοχή προκειμένου να διευκρινίσουν πώς κινήθηκαν οι δράστες. Σημειώνεται ότι στο σημείο που άφησαν το αυτοκίνητο απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση γεωταχή και η περιοχή θεωρείται από τις πλέον φυλασσόμενες λόγω των οργανισμών και των επιχειρήσεων που βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στις 5 και 10 στην ιστοσελίδα Ζούγκλα και στις 5 και 4 στην εφημερίδα των συντακτών και είπε: «Ανάμεσα στα δύο και την Πανεπιστημίου επί της Οδού Αμερικής έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει αυτοκίνητο με 75 κιλά εκρηκτικά που θα κραγεί 45 λεπτά». Αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πράγματι εντοπίστηκε ένα κλεμμένο γεωταχή αυτοκίνητο μάρκας Nissan Sunny, που όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για το παγιδευμένο γεωταχή. Οι αστυνομικοί απομάκρυναν έγκαιρα εργαζόμενους, κυρίως άνδρες security, και απέκλεισαν την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα προκειμένου να αποφευχθούν τα θύματα. Πράγματι, στις 5:55 ακούστηκε ο κοφαντικός όρυβος της έκρηξης που έγινε αντιληπτό σε όλη σχεδόν την Αθήνα, από την οποία το αυτοκίνητο διαλύθηκε εντελώς, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και καταστήματα. Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το περιστατικό που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας. «Είναι προφανής οι σκοπιμότητες, αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε τρομοκράτες να περάσουν τη δική τους ατζέντα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σίμος Κεδίκογλου. Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Ο πανικός όσων θέλουν να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ, έκδηλος. Πριν το βίντεο, τώρα η βόμβα. Δεν θα τα καταφέρουν. Η Ελλάδα πέτυχε. Πάμε μπροστά. Ο πανικός όσων θέλουν να βρεθεί η Ελλάδα εκτός είναι έκδηλος. Πάμε μπροστά και συνεχίζουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά στο Twitter. 6 ώρα ακριβώς έγινε έκρηξη. Και κατέβηκα κάτω από το γραφείο του κυρίου Μπουλούκου, γιατί είχαμε πάει σε Γιάννενα για μια δίκη και γυρίσαμε. Αμερικής, 15. Έγινε έκρηξη. Κατεβαίνοντας κάτω είδα αστυνομία, η οποία την είχαν ειδοποιήσει πιο μπροστά, είχαν κλείσει τους δρόμους και δεν αφήναν τους ανθρώπους για προφύλαξη. Περιγράφτε μας πώς ήταν η έκρηξη. Δυνατή και υπόκουφη. Να φανταστείς ότι είμαστε μέσα. Και έκανε ένα κρότο περίεργο. Εσάς δεν συνειδητοποίησαν να έχετε 15. Όχι. Παραπάνω από εκεί που έγινε. Ναι, εσύ. Όχι, αυτό δεν τα άκουσα. Κατέβηκα κάτω και είδα τα παιδιά εδώ. Οι αστυνομικοί ήταν, είχαν κλείσει τους δρόμους. Και λέγανε μην περάσει κανείς.